Κύριε Τρουνέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραϊωσήφιδη, και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δόθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών να διατυπώσω τις απόψεις μου με το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Intracom Defense, σήμερα της μεγαλύτερης αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, που διαθέτει το 7% του κύκλου εργασιών της στην έρευνα και ανάπτυξη, για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η αμυντική έρευνα και η τεχνολογική καινοτομία και πώς αυτή μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στο χώρο της άμυνας. Είναι κοινή διαπίστωση ότι μια καινοτόμος και αποτελεσματική εγχώρια αμυντική βιομηχανία μπορεί αφενός να αυξήσει τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσει και πόλο έλξης ξένων επενδύσεων. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να υπάρχει σαφής πολιτική βούληση και εθνική στρατηγική, με τη θέσπιση συγκεκριμένου πλαισίων μέτρων που θα έχουν σκοπό την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας μέσα από προγράμματα ανάπτυξης και από την ενεργό συμμετοχή της στα εξαπλιστικά προγράμματα της χώρας. Η πρακτική αυτή έχει αποδώσει τα μέγιστα σε ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία, αλλά και σε άλλες, όπως ο Καναδάς και η Σαουδική Αραβία. Κάνοντας μια αποτίμηση της σημερινής κατάστασης, διαπιστώνουμε ότι το επίπεδο της έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα δυστυχώς υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού, όπου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα διατιθέμενα κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη είναι της τάξης του 20% του κόστους των εξοπλιστικών προγραμμάτων, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε μόλις 0,2%. Αν λάβω υπόψη μας ότι στην Ελλάδα από το 2001 υπάρχει σε ισχύ νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει να διατίθεται το 1% της αξίας των εξοπλιστικών προγραμμάτων στην αμυντική έρευνα και τεχνολογία, συνειδητοποιούμε εκ του αποτελέσματος ότι αυτό το νομικό πλαίσιο ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Με δεδομένη την ανωτέρω αρνητική επίδοση και λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων του παρελθόντος, μπορεί εύκολα κάποιος να κατανοήσει τους πόρους και τις ευκαιρίες που χάθηκαν για την ενίσχυση της αμυντικής έρευνας και καινοτομίας, προφανώς επειδή δεν υπήρξε ποτέ η πολιτική βούληση για να γίνει σοβαρή εκμετάλλευσή τους. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό σημαντικούς διαθέσιμους πόρους, ευρωπαϊκούς και εθνικούς, ώστε να ενισχύσουμε την τεχνολογική καινοτομία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Η πολιτεία θα πρέπει καταρχήν να υλοποιήσει την πρόβλεψη του ισχύοντος νόμου και να διαθέτει τουλάχιστον το 1% του εκάστοτε εξοπλιστικού προγράμματος στην εγχώρια αμυντική έρευνα και τεχνολογία, στοχεύοντας να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 20%, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας παράλληλα στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, θα πρέπει να επιτευχθεί ευρεία συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα μεγάλα εθνικά εξοπλιστικά προγράμματα που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, όπως για παράδειγμα η προμήθεια και αναβάθμιση των φρεγατών του πολεμικού ναυτικού. Το μεγαλεπίβολο αυτό πρόγραμμα, το μεγαλύτερο από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, αναμένεται να κοστίσει περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες φορολογούμενους. Ποσό τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο πέρα από τα ναυπηγεία μπορεί και πρέπει να περιλαμβάνει ευρεία τεχνολογική βιομηχανική συμμετοχή, ενισχύοντας ουσιαστικά την έρευνα, την ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να τεθούν οριζόντιες και απαρέκλειτες απαιτήσεις προς τους υποψήφιους προμηθευτές από το αρχικό στάδιο της διαδικασίας προμήθειας, που να εξασφαλίζουν την ευρεία και ουσιαστική συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην παραγωγή και υποστήριξη κρίσιμων υποσυστημάτων των φρεγατών. Έτσι εξασφαλίζεται η μεταφορά τεχνογνωσίας υψηλού επίπεδου πάνω σε νέες τεχνολογίες αιχμής και μεθόδους βιομηχανικής παραγωγής,
των νέων οπλικών συστημάτων, των συστημάτων ελέγχου και διοίκησης, των αισθητήρων και των συστημάτων επικοινωνιών των φρεγατών, που θα επιτρέψει την εγχώρια μελλοντική υποστήριξη και αναβάθμισή τους. Επιπλέον, εξασφαλίζοντας την τεχνολογική γνώση και τις υποδομές παραγωγής καινοτόμων εξοπλιστικών συστημάτων, η πολιτεία θέτει τις βάσεις για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις από παγκοσμίου κλάσης κατασκευαστικούς οίκους, οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν τις υπάρχουσες εγχώριες υποδομές και το έμψυχο δυναμικό για να δημιουργήσουν στη χώρα μας διεθνή κέντρα κατασκευής και υποστήριξης των συστημάτων αυτών, αντιστρέφοντας το brain drain και δημιουργώντας νέες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Τα προαναφερθέντα σε καμία περίπτωση δεν αυξάνουν το κόστος των προγραμμάτων. Αντίθετα, μειώνουν το κόστος του κύκλου ζωής τους λόγω του χαμηλότερου εργατικού και επιστημονικού κόστους στην Ελλάδα. Επιπλέον, προσθέτουν έσοδα στην εθνική οικονομία από μελλοντικές πωλήσεις και εξαγωγές. Χαρακτηριστικό δείγμα καλής πρακτικής αποτελεί το πρόγραμμα Εράμινας Πάτριο της Πολεμικής Αεροπορίας, στο οποίο, πέρα από την ευρεία εγχώρια συμμετοχή στην ελληνική προμήθεια, το σύνολο των εξαγωγικών συμβάσεων Patriot από το 2009 μέχρι σήμερα ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ παράλληλα η Intracom Defense υποστηρίζει όχι μόνο τα ελληνικά, αλλά και όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα Patriot. Σήμερα υπάρχουν διάφορα απτά παραδείγματα χωρών οι οποίες έχουν θεσπίσει στρατηγικές για την ενίσχυση των αμυντικών τους βιομηχανιών. Η Φιλανδία έχει σε εξέλιξη την προμήθεια αεροσκαφών πέμπτης γενιάς, όπου έχει θέσει απέτηση για 30% εγχώριας βιομηχανική συμμετοχή, προκειμένου να αυξήσει την αμυντική της ικανότητα και την αυτονομία της. Η Σαουδική Αραβία δημιούργησε πρόσφατα το στρατηγικό πλαίσιο 2030, σύμφωνα με το οποίο επιδιώκει τη διέμφρυση της αμυντικής βιομηχανικής της βάσης και την εγχώρια παραγωγή του 50% των στρατιωτικών της εξοπλισμών, με αποτέλεσμα την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στη χώρα αυτή. Ακόμα και η Γερμανία, επικαλούμε τη δυσχερία λόγω COVID στη μετακίνηση εμπορευμάτων, προκρίνει την εγχώρια παραγωγή σε προμήθειες του γερμανικού στρατού, αναγκάζοντας έτσι τους ξένους προμηθευτές να μεταφέρουν τεχνολογία και να παράγουν τα συστήματά τους στη Γερμανία. Όλα τα ανωτέρω παραδείγματα αποδεικνύουν ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, τότε υπάρχει και τρόπος για να ενισχυθεί η εγχώρια αμυντική βιομηχανία και κατ' επέκταση οι ένοπλες δυνάμεις, οι ξένες επενδύσεις και η ελληνική οικονομία. Η πολιτεία θα πρέπει να δράσει τώρα και να μετουσιώσει τις βασικές της προσδοκίες σε πράξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.